Η αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής έχει μόλις αρχίσει. Τα χρήματα της επιδότησης ηλεκτρικού ρεύματος και του Fuel Pass 2 δεν έχουν καν φτάσει στις τσέπες των δικαιούχων. Κι όμως το Υπουργείο Οικονομικών ήδη κάνει τον προγραμματισμό του για Fuel Pass 3 και επιπλέον ενίσχυση για το ηλεκτρικό ρεύμα. Και τον Ιούνιο φαίνεται να. Τα έσοδα να είναι υψηλότερα από τους στόχους. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί θα επιστρέψει στο σύνολό του στην κοινωνία. Έχουμε εκκρεμότητα. Να δούμε τι θα κάνουμε με τα καύσιμα του τελευταίου τριμήνου του έτους. Να δούμε τι θα γίνει με το ρεύμα. Εκτός από τις βραχυχρόνιες επιδοτήσεις, σχεδιασμός γίνεται και για επιπλέον μόνιμες μειώσεις φόρων. Ναυαρχίδα της κυβέρνησης, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2023 και για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους. Μισό εκατομμύριο συνταξιούχων μας πληρώνει διπλή εισφορά αλληλεγγύης. Έχουμε και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων με θηριώδεις περικοπές από 3 έως 14%. Πρέπει και εδώ η κυβέρνηση να το δει. Τα εισοδήματα πάντως των συνταξιούχων θα ενισχυθούν και από τις αυξήσεις στις συντάξεις που ξεπαγώνουν από την πρωτοχρονιά του 2023. Η αύξηση θα προσδιοριστεί στη βάση του μαθηματικού τύπου που προβλέπει ο νόμος, ο οποίος προσθέτει την αύξηση του ΑΕΠ και του πληθωρισμού και διαιρεί το άθροισμα δια του 2. Αυτό αφορά όλους τους συνταξιούχους. Στο φορολογικό σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου είναι και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, το ξύλωμα του οποίου έχει ήδη αρχίσει. Μετά τους αγρότες και τους παράκτιους αλληλείς, το τέλος δεν θα πληρώσουν για την τριετία 2022-2024 όσοι καλλιτέχνες και χειροτέχνες επιστρέψουν στην ενεργό δράση από τις 18.000 που έκλεισαν τα βιβλία τους μετά την πρωτοχρονιά του 2010. Για όσους βρίσκονται στην ενεργό δράση, το τέλος μειώνεται από τα 600 στα 450 ευρώ. Και δεν σταματάμε εκεί. Για αυτούς που θα ξανανοίξουν τα βιβλία τους που σας είπα νωρίτερα, όχι μόνο μηδενίζουμε το τέλος, αλλά επιδοτούμε έως και το 30% ή 5.000 ευρώ το τζίρο τους. Στο τραπέζι και ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που θα προκύψει, περαιτέρω μειώσεις φόρων εισοδήματος για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, μείωση εισφορών, μείωση έμεσων φόρων όπως ο ΦΠΑ και η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. Δεν είμαστε κυβέρνηση των επιδομάτων. Είμαστε κυβέρνηση των μειώσεων των φόρων. Το σχέδιο της κυβέρνησης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στην επερχόμενη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.